Βίντεο 2. Πώς να ορίσετε τα κριτήρια για ένα Open Badge. Για να ορίσετε τα κριτήρια για ένα ήδη εκδοθέν Open Badge, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε το κουμπί «Σελίδα μαθημάτων». Έπειτα, να επιλέξετε το μάθημα του οποίου το Open Badge κριτήρια θέλετε να ορίσετε. Επιλέξτε το κουμπί εργαλείων του μαθήματος. Επιλέξτε το κουμπί «Περισσότερα» του αναπτυσσόμενου μενού. Βρείτε το υπομενού «Διακριτικά» και επιλέξτε το κουμπί «Διαχείριση διακριτικών». Επιλέξτε το κουμπί εργαλείων του Badge, του οποίου τα κριτήρια θέλετε να ορίσετε. Επιλέξτε την κατέλα κριτήρια. Κάντε μία επιλογή κριτηρίων από το αναπτυσσόμενο μενού ανάλογα με τα εξής. Η πρώτη επιλογή κριτηρίων είναι το αν θέλετε το Open Badge να απονέμεται χειροκίνητα από κάποιον χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με έναν επιλεγμένο ρόλο. Κάντε κλικ στην επιλογή «Χειροκίνητη έκδοση» από «Χρήστη» ή «Χρήστες» με επιλεγμένο ή επιλεγμένος ρόλο από το αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε τους ρόλους που μπορούν να απονέμουν χειροκίνητα badges. Γι' αυτό το παράδειγμα, επιλέξαμε το ρόλο του εκπαιδευτή, trainer. Επιλέξτε αν το κριτήριο ικανοποιείται όταν όλοι ή οποιοδήποτε από τους επιλεγμένους ρόλους απονείμει το badge. Προσθέστε μία περιγραφή που θα ενσωματωθεί στα μεταδεδομένα του Open Badge. Επιλέξτε το κουμπί «Αποθήκευση». Το κριτήριο «Χειροκίνητη έκδοση» από χρήστη ή χρήστες με επιλεγμένο ή επιλεγμένους ρόλο έχει οριστεί. Η δεύτερη επιλογή κριτηρίων είναι αν θέλετε το Open Badge να απονέμεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ολοκλήρωση μαθήματος» από το αναπτυσσόμενο μενού. Συμπληρώστε τον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται για την απόκτηση του Badge. Αυτός αντιπροσωπεύει το βαθμό που συγκεντρώνει ένας εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο τεστ τελικής αξιολόγησης του μαθήματος. Προσθέστε μία περιγραφή που θα ενσωματωθεί στα μεταδεδομένα του Open Badge. Επιλέξτε το κουμπί «Αποθήκευση». Το κριτήριο «Ολοκλήρωση μαθήματος» έχει οριστεί. Η τρίτη επιλογή κριτηρίων είναι αν θέλετε το Open Badge να απονέμεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την απονομή ενός άλλου Open Badge του μαθήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διακριτικά» που έχουν ήδη απονεμηθεί από το αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε τα badges που θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί πριν από την αυτόματη απονομή του συγκεκριμένου badge. Επιλέξτε αν το κριτήριο ικανοποιείται όταν έχουν απονεμηθεί όλα ή οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα badges. Προσθέστε μία περιγραφή που θα ενσωματωθεί στα μεταδεδομένα του Open Badge. Επιλέξτε το κουμπί «Αποθήκευση». Το κριτήριο «Διακριτικά που έχουν ήδη απονεμηθεί» έχει οριστεί. Η τέταρτη επιλογή κριτηρίων είναι αν θέλετε το Open Badge να απονέμεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του μαθήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ολοκλήρωση δραστηριότητας» από το αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε τις δραστηριότητες του μαθήματος που πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να αποκτηθεί το Badge. Επιλέξτε αν το κριτήριο ικανοποιείται όταν ολοκληρωθούν όλες ή οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες δραστηριότητες. Προσθέστε μία περιγραφή που θα ενσωματωθεί στα μεταδεδομένα του Open Badge. Επιλέξτε το κουμπί «Αποθήκευση».
Το κριτήριο ολοκλήρωση δραστηριότητας έχει οριστεί.